Για ακόμη μια φορά, μία εβδομάδα μετά την προηγούμενη κινητοποίηση, εκπαιδευτική και φοιτητική κοινότητα διαδήλωσαν ξανά κατά του νομοσχεδίου που ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Την ώρα που κυρίως τα μικρά περιφερειακά πανεπιστήμια στενάζουν, αιτούμενα την υποστήριξη του κράτους σε στελέχωση και σε πόρους, η πρόθεση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων βρίσκει αντίθετους εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στο παλιό ψυχιατρίο, από όπου περίπου στις 12.30 το μεσημέρι ξεκίνησε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, με κατεύθυνση αυτή τη φορά την Ιόνιο Ακαδημία, έδρα της Πρυτανικής Αρχής. Με τη συμμετοχή κυρίως φοιτητών από διάφορα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, η πορεία με τους διαδηλωτές κατευθύνεται προς την Ιόνιο Ακαδημία, το κτίριο δηλαδή όπου στεγάζεται η Πρυτανική Αρχή του Ιωνίου Πανεπιστημίου, φωνάζοντας σε όλη αυτή τη διαδρομή συνθήματα κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Μόλις περίπου 150 άτομα, κυρίως φοιτητές και λιγότεροι εκπαιδευτικοί, συμμετείχαν στην κινητοποίηση, ενώ η ΕΛΜΕ είχε εξαγγείλει διευκολυντική τρίωρη στάση εργασίας. Σε όλη τη χώρα έγιναν σήμερα αντίστοιχες κινητοποίησεις. Σε αντίθεση με την προηγούμενη Πέμπτη, όπου απόφαση συμμετοχής είχε λάβει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών μόνο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, σήμερα συμμετείχαν εκτός από αυτό το τμήμα επίσης φοιτητές του Τμήματος Αρχαιονομίας Βιβλιοθηκονομίας, του Τμήματος Πληροφορικής, του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Για το επιχείρημα που λένε ότι γιατί τα χρήματα των γονέων να φεύγουν έξω στο εξωτερικό και για να μην κάθουν στο εσωτερικό, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σαθρό επιχείρημα το οποίο δεν στέκει, αφού έτσι κι αλλιώς οι λαϊκές οικογένειες δεν έχουν για να δώσουν είτε αυτά τα χρήματα πάνε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Για το άλλο επιχείρημα που λέει ότι αν ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα καλυτερεύσουν τα δημόσια και αυτό το επιχείρημα είναι σαθρό, αφού ως τώρα έχουν δοκιμαστεί και ιδιωτική υγεία, όπου όταν μπήκε στη ζωή μας ιδιωτική υγεία δεν έγινε καλύτερο το δημόσιο νοσοκομείο. Όταν δώσαμε τους εθνικούς μας δρόμους σε ιδιώτες, μπήκαν περισσότερα διόδια και τα ακριβοπληρώνουμε σήμερα. Άρα λοιπόν οι γονείς παλεύουν για ένα δημόσιο και δωρεάν, για μια δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και να σπουδάζουν τα παιδιά μας με δωρεάν εκεί που θέλουν σύμφωνα με τις κλίσεις και τις δυνατότητές τους. Για μια ακόμα φορά είμαστε στο δρόμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο δρόμο όσο η κυβέρνηση προσπαθεί να καταστρέψει το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την αντίθεσή μας ενάντια στο πέταγμα από το δημόσιο σχολείο των μαθητών και ειδικά των μαθητών των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Οι μαθητές αυτή τη στιγμή έχουν δύο δρόμους. Ή να περάσουν τον εξεταστικό μαραθώνιο που θα είναι το νέο λύκειο το οποίο οραματίζεται αυτή η κυβέρνηση, με πανελλήνιες εξετάσεις σε κάθε τάξη και με το βαθμό του και της πρώτης και της δευτέρας και της τρίτης λυκείου να μετράει για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, ή να πάνε να δώσουν 20 και 30.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσουν ένα πτυχίο. Επίσης καταγγέλουμε και αυτό το ανεπίτρεπτο πράγμα που κάνει η κυβέρνηση, που λέει σε όλο τον κόσμο ότι βρήκαμε τρόπο να παρακάμψουμε το Σύνταγμα, και είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε και σε εφαρμογή του Συντάγματος να περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είμαστε εδώ πέρα όλοι φοιτητές μαζί για άλλη μια φορά, πανελλαδικά συντονισμένοι για την Πέμπτη να συνεχίσουμε με πορείες και κινητοποιήσεις και καταλήψεις από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους, ειδικά στην Αθήνα που έχουν αρχίσει, για να μην περαστεί για άλλη μια φορά ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι κατά των πανεπιστημίων. Θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους και για τα σχολεία, να καταργηθεί η ΕΒΕ, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση και να μην στηριζόμαστε σε ιδιώτες που ξέρουμε πάρα πολύ καλά με άλλα παραδείγματα ότι δεν θα αναβαθμιστούν τα πανεπιστήμια, τα δημόσια.